και στην παράδοσή μας. Αυτό λοιπόν είναι το νόημα και το ζητούμενο των ημερών. Και να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αν μας έβλεπε κάποιος εκτός την πατρίδα μας, θα έλεγε, καλά εσείς οι Έλληνες, τι μυαλά έχετε, χρωστάτε, σας βάζουμε δυσβάσταχτα βάρη στην πλάτη σας. Λέμε ότι, γιατί γίνεται αυτό, γιατί είμαστε ενωμένοι. Γιατί έχουμε, πατάμε σε γερά σανίδια που είναι η πίστη μας και η παράδοσή μας. Γιατί ανάμεσά μας και όλη αυτή την ενότητα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, γι' αυτό τα χωριά μας μπορεί να ερήμωσαν, αλλά δεν θα πεθάνουν, γι' αυτό στεκόμαστε και θα σταθούμε όρθιοι για το μέλλον. Αναλάβετε όποια ηλικία και αν έχετε, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν υπηρετείτε, ό,τι και αν γίνεται, η Ελλάδα σας έχει και μας έχει όλους ανάγκη. Κρατηθείτε όρθιοι, ο ένας χέρι με χέρι, από την παράδοση και από την πίστη μας, και εμείς κάθε χρόνο, αλλά και πολλές φορές το χρόνο, θα είμαστε και στην Κύρκη, αλλά και σε όλα τα χωριά μας. Χρόνια πολλά, καλά να περάσετε. Με κάνετε ευτυχισμένο. Και σαν επίσκοπο και σαν πατέρα σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δημοσχάκη. Τα φυσικά και η Γκάιντα μας συνόδευε και στις στεναχώριες και στις χαρές. Εύχομαι απόψε μέσα από το τραγούδι και από το χορό, να θυμηθούμε εκ νέου την ταυτότητά μας, την ιστορία μας, διότι αυτά, όπως προείπε και ο Σεβασμιότατος, είναι που μας χαρακτηρίζουν και συνδέουν την ταυτότητά μας και την ιστορία μας, και έτσι μπορούμε να στηριχθούμε στην πολιτιστική και στην πολιτισμική κληρονομιά για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες όπως ξεπέρασαν οι πρόγονοι μας σαν αυτές διαχρονικά που αντιμετώπισαν. Θέλω να σας πω ότι οι δυσκολίες όλοι μας τις βιώνουμε, είναι μεγάλες. Η εθνική κατάθλιψη δυστυχώς είναι δεδομένη. Αυτή να αντικρίζω στη διαδρομή μου σε όλο το οδηπορικό, σε όλα τα χωριά και τις πόλεις του Εύρου και όχι μόνο. Αλλά πιστεύω όμως ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα, να δώσουμε προοπτική και όνειρο σε αυτόν τον λαό που πραγματικά το έχει ανάγκη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους, παρουσία του Σεβασμιότατου της Κομοτηνής και Μαρονίας, αλλά και παρουσία του Δημάρχου και των συνεργατών του, αντιδημάρχου και καλών φίλων και συνεργατών του, αλλά και ενώπιον σας, ότι κάνω φιλότιμη προσπάθεια, εξαρτώ τη φιλοτιμία μου, αναδεικνύω τα προβλήματα των Ευρυτών και της Θράκης και πραγματικά προβάλλω τις αρετές των Ευρυτών και διεκδικώ την ικανοποίηση δικαίων ετοιμάτων. Και πιστεύω ότι δεν θα σταματήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Έχω αραγώ και συμπαραστάτη τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και είμαστε σε ευθεία συνεργασία όπως και με όλους τους θεσμικούς παράγοντες του νομού. Εύχομαι απόψε καλή διασκέδαση, κάθε καλό στα σπίτια σας και στα νοικοκυριά σας. Χρόνια πολλά για τις άγιες ημέρες που πέρασαν και καλή διασκέδαση, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σεβασμιότατε, χαίρομαι αληθινά που σε αυτόν τον περίεργο χάρτη της περιοχής μας σας συναντάω εδώ στην Κύρκη, μαζί με τα χωριά της Κοράχης και της Μέστης, όπου προείσταστε θρησκευτικά, και δηλώνω στο πρόσωπό σας την εκτίμησή μου. Κύριε Βουλευτά, θεσμικοί υπόλοιποι στην τοπική αυτοδιοίκηση και αλλού, συντοπίτες και συντοπίτησες, βλέπω ότι από τη μια μεριά το σχολείο έχει κλείσει και από την άλλη μεριά, όπως ο Σεβασμιότατος είπε προηγουμένως, σε πείσμα των καιρών το έχουμε πολιορκήσει, το έχουμε γεμίσει και είμαστε και απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό? Γρήγορα, δεν θα σας κουράσω.
Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε τη δυνατότητα, αγαπητοί πρόεδρε, μέσα από τέτοιου είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις να κρατάμε το όραμα, να κρατάμε τη ζωή στα χέρια μας και να λέμε ακόμα και στις ηγεσίες πολιτικές, οι οποίες εν πολλής ή εν ολίγης κάποιες στιγμές μας καταστρέφουν, είτε θέλοντας είτε χωρίς να το θέλουν, έχουμε τη δυνατότητα να στεκόμαστε όρθιοι και να λέμε μέσα από τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε με αισιοδοξία να κρατήσουμε τα πράγματα στα χέρια μας, έστω και αν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχουν δύο άνεργοι. Θα έρθουν και οι καλές μέρες. Αν πραγματικά, όπως και ο Σεβασμιότατος είπε, είμαστε χέρι με χέρι και είμαστε. Εδώ σήμερα σας βλέπω ενωμένους ένα προς έναν, δίπλα τον ένα στον άλλον, σε ένα χωριό πολύ μακριά από το κέντρο το αστικό, και όμως είμαστε εδώ για να δηλώσουμε παρουσία σε αυτό το χωριό που είναι βέβαια πάνω απ' όλα και πάρα πολύ όμορφο. Εγώ με τις δικές μου δυνάμεις και οι συνεργάτες μου, ο πρόεδρος του οικισμού, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, ο οποίος παιδεύεται, αγωνίζεται, αγωνιά μπαίνοντας στο γραφείο μου και ζητώντας πράγματα τα οποία άλλα δίνουμε και άλλα δεν δίνουμε, μην ξεχνάμε ένας τεράστιος Δήμος με μειωμένα τα έσοδα συνεχώς κάθε φορά. Από την πλευρά μου λοιπόν, κάνοντας ό,τι μπορώ, σας δηλώνω ότι μετά τη χρονική αποτυχία, αγαπητοί πρόεδρε, για την ανακατασκευή του σχολείου μας εδώ και την υπόσχεση ότι στο Λίντερ θα πει στο επόμενο τετράμινο, σας δίνω την υπόσχεσή μου ότι αν δεν πει στο επόμενο τετράμινο, το Ιανουάριο εξ ιδίων πόρων το έργο των 230.000 θα γίνει με επιβάλληση του προϋπολογισμού ώστε του χρόνου να το έχουμε απολαύσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχετε ένα ωραίο φθινόπωρο και πάντα οικογενειακή γαλήνη, ευτυχία και δημιουργία. Κύριε Δήμαρχε, είμαστε σαν τα μικρά παιδιά, ξέρετε. Αν θέλουμε τις υποσχέσεις να τις κρατάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νικολαίδη, μια και σας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, θα σας καλέσω στο μέλλον. Αγαπητοί προσκεκλημένοι και αγαπητοί επισκέπτες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας που τιμήσατε τη γιορτή. Καλές προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί και να είμαστε σε καλύτερη, ας πούμε, κατάσταση όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία. Να καλέσω τον κύριο Κελεμίδη, τον Δημήτρη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσής μας, ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρκαλιώτισσες και κυρκαλιώτες, φίλοι της Κύρκης, αυτού του όμορφου χωριού, φίλοι της παράδοσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Marmara patusa, sta marmara.
να κανέρι πως με πήγαινε καπόγω το γέναρ και το βλέβαρ με πρόβοτας που θέλω το γέναρ και το βλέβαρ με πρόβοτας που θέλω δεν ρίζα αρμονίζα όλο και σκυλιόλια. Thank you.
καλαμπόδι.